Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Βρισκόμαστε σε πασχάλιο περίοδο. Να ευχηθώ Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Εύχομαι να είχαμε όλοι ένα ευχάριστο και χαρούμενο Πάσχα, να γιορτάσαμε κάτω και από αυτές τις συνθήκες την Ανάσταση του Κυρίου μας και εύχομαι το φως της Αναστάσεως, αυτό που βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο, να φωτίζει και να αγιάζει όλους μας. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα διαφορετικό θέμα, θάλατα-θάλατα. Η θαλασσινή ζυγιά του Κωνσταντίνου Κίκυλη. Να πούμε ότι στο βιολί είναι ο Κωνσταντίνος Κίκυλης, ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο, η Βασιλική και Αγγελική Κίκυλη στο τραγούδι. Σε συνεργασία με τους εξαιρετικούς σολίστες, Στέλιο Κατσάνη στο λαούτο, ταμπουρά, την Μαρία Θεοφανίδου στη λάφτα στο τραγούδι, παρουσιάζουν μουσικά κομμάτια από την λόγια και τη λογική παράδοση των Ελλήνων και των ελληνικών θαλασσών από την πόλη μέχρι την Κύπρο. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα από τον πολιτιστικό όμιλο Δωδώνη, που την έχουμε δει επανειλημμένως στις εκπομπές μας. Την παρουσίαση έχει ο ίδιος ο Παναγιώτης Κίκυλης. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον πρωτοπροσβύτερο Γιώργιο Γεωργακόπουλο του Ενωρία Ενδράση, που μου στέλνει όλο αυτό το πανέμορφο υλικό και έτσι και εγώ το μοιράζουμε με τη δική σας αγάπη. Ας τους παρακολουθήσουμε. Καλησπέρα σας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο για την ευγενική του πρόσκληση που μας καλεί κάθε χρόνο να είμαστε εδώ μαζί σας και να σας παρουσιάζουμε μουσικές από όλη τη Ρωμιοσύνη. Σήμερα θα σας, εκτός από τον Κώστα τον Κίκυλη που είναι στο βιολί, τον Γιώργο τον Παπαϊωάννου που είναι στο λαούτο, τη Βασιλική Κίκυλη και την Αγγελική Κίκυλη που είναι στο τραγούδι, έχουμε καλεσμένους δύο εκλεκτούς φίλους, σολίστες μουσικούς, καθηγητές μουσικής, την κυρία Μαρία Θεοφανίδου, που παίζει λάφτα και τραγουδάει, και τον κύριο Στέλιο Κατσιάνη, ο οποίος παίζει
ταμπουρά και λαούτο. Παίζει όλα τα έγχορδα, αλλά σε αυτά διακρίνεται ιδιαίτερα. Οι μουσικές των θαλασσών μας ξεκινάνε από πολύ βορειότερα αυτού που εμείς φανταζόμαστε ως Βόρεια Ελλάδα. Και εννοώ τη Μαύρη Θάλασσα, τον Πόντο. Από εκεί τρέχουν τα νερά του Ευξήνου Πόντου, επειδή ήταν τόσο άξενος, κατ' εφημισμόν τον είπαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι Ευξηνό. Πολύ δύσκολη θάλασσα, με πολλές φουρτούνες και πολλές παγίδες για τα πλοία. Έτσι λοιπόν, για να το καλοπιάσουν, ας πούμε, τον είπαν Ευξηνό. Από εκεί θα ακούσουμε ένα θαλασσινό τραγούδι, γιατί είναι από τον Πόντο. Πόντο σημαίνει θάλασσα, ως γνωστόν. Το οποίο συμπυκνώνει στους στίχους του τον πόνο των ξενιτεμένων αδελφών από την περιοχή αυτή της Ρωμιοσύνης. Την πατρίδα μου έχασα, λέει. Έκλαψα και πόνεσα. Είναι τραγούδι της ξενιτιάς, της προσφυγιάς, της αληθινής προσφυγιάς και όχι αυτού που προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι είναι προσφυγιά. Και θα το ακούσουμε από την Αγγελική Κίκυλη. Νερόπο μου, πώς τη λένε στον Πόντο. Να σέπινα το νερό του πηγαδιού του που άφησε πίσω και τα μάτια μου να πλένα στο νεράκι σου. Από τον Πόντο τα νερά ξέρουμε πολύ καλά όσοι έχουμε δει ένα χάρτη κάποτε στη ζωή μας, ότι τρέχουν και καταλήγουν και περνούν μάλλον πριν καταλήξουν στο Αιγαίο, περνούν από το Βόσπορο και την Κωνσταντινούπολη. Όλη η Ελλάδα είναι δεμένη με τη θάλασσα. Όλη η Ελλάδα. Ακόμα και οι Αρκάδες που ήταν στα βουνά είχαν πλοίο στην Τρία. Θέλω να πω ότι η θάλασσα για τον Έλληνα είναι κάτι ζωτικότατο, άνευ του οποίου δεν μπορεί να εξελιχθεί, να ζήσει. Έτσι διαδόθηκε ο πολιτισμός μας παντού, το εμπόριο, έτσι αναπτυχθήκαμε ως λαός και έτσι θα πηγαίνουμε μέχρι το τέλος του κόσμου. Γιατί ο ελληνικός λαός, ο Ρωμιός, είναι συνυφασμένος με τη θάλασσα.
Στην Κωνσταντινούπολη γνωρίζουμε ότι για 1000 χρόνια περίπου μεγαλουργήσαμε πάνω στα θεμέλια της Ορθόδοξης πίστης και του ελληνικού πολιτισμού. Αυτή η ενότητα είναι μια άρρηκτη ενότητα η οποία δεν πρόκειται ποτέ να καταλυθεί. Και μέσα σε αυτή την πόλη των πόλεων, την βασιλεύουσα, αναπτύχθηκαν όλα τα καλά πράγματα στον κόσμο, μεταξύ των οποίων το κάλλιστο, η τέχνη. Εκεί, έστω κι αν ήρθαν οι Τούρκοι το 1453 και έκτοτε βρίσκεται σε σκλαβιά, αυτό δεν εμπόδισε τον υπόδουλο Ρωμιό να αναπτύσσει την τέχνη και συγκεκριμένα, επειδή μιλάμε για τη μουσική και τα τραγούδια, είχαμε μια πολύ μεγάλη άνθηση της μουσικής κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, αν και όλο το ρωμαϊκό υπέφερε και σε πολλές περιοχές δεν είχαμε ούτε δασκάλους, δεν είχαμε, γνωρίζετε, τα περί κρυφών σχολιών, δεν είναι παραμύθι, είναι αλήθεια, αλλά στην Κωνσταντινούπολη, με τον α ή β τρόπο και με πάρα πολύ διπλωματία που ξέρει να εξασκεί ο Έλληνας από τα αρχαία χρόνια, μπόρεσαν και ανέπτυξαν τη μουσική πάρα πολύ, την ψαλτική τέχνη. Έχουμε μνημεία ψαλτικής τέχνης κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, τα οποία ευτυχώς βγαίνουν σιγά σιγά στην επιφάνεια. Πολύ παλαιά αρχαία μέλη, αργά μέλη με χορούς, με ισοκρατήματα, με τα οποία σήμερα προσπαθούν διάφορες χοροδίες, πολύ ή λιγότερο επιτυχώς, να τα περάσουν στην καρδιά μας, στην ψυχή μας και να μας γλυκάνουν με την αέναη συνέχεια του ελληνισμού. Από την ψαλτική τέχνη ωφελήθηκαν και οι Άραβες και αργότερα οι Τούρκοι. Δηλαδή πήραν τη μουσική μας και δημιούργησαν τα λεγόμενα μακάμια, τα οποία δεν είναι ίσως ακριβώς οι ήχοι, αλλά κατά το μάλλον οι ήτων αντιστοιχούν στους ήχους της εκκλησιαστικής μουσικής, την οκτάηχο. Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε αυτή η συνήθεια να κάνουν βραδιές και να παίζουν διάφορα κομμάτια, τα λεγόμενα σήμερα κλασική μουσική, τα οποία έχουν γράψει πολλά από αυτά οι Ρωμιοί συνθέτες της πόλης και άλλοι Τούρκοι επηρεασμένοι από πολλοί από τους ψάλτες μας, όπως τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο και άλλους μεγάλους ψάλτες, και έφτιαχναν λοιπόν ορισμένα κομμάτια, συνθέσεις, τα οποία είχαν επιτυχία στην Κωνσταντινούπολη και σήμερα με την γραφή την οποία μας έχουν αφήσει την περίοδο της τουρκοκρατίας, με τη νέα γραφή οι τρεις δάσκαλοι της μουσικής μας, έχουν διασωθεί πάρα πολλά τέτοια πεζρέφια και άλλα, εν πάση περιπτώσει, κομμάτια της λόγιας παράδοσης, της λόγιας, δεν ήταν λαϊκή παράδοση δηλαδή. Αυτά λοιπόν τα συμμαζέψαμε, κάναμε ορισμένα αλληλουχίες, ορισμένα σουίτες, όπως τις λένε στην κλασική μουσική, σουίτες λοιπόν, πάνω σε έναν ήχο συγκεκριμένο, και περνούσαν τις βραδιές τους, τα απογεύματά τους, οι Έλληνες της υψηλής κυρίως τάξης, με μία χαρά, με μία έτσι απόλαυση μουσική, η οποία τους θύμιζε την ψαλτική και την ελληνική τους καταγωγή. Τώρα θα ακούσουμε από τον συνδυασμό του κυρίου Κατσιάνη, της κυρίας Θεοφανίδου και του Κώστα του Κίγκυλη, μια σουίτα σε ήχο, σε μακάμι δηλαδή, χουζάμ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου στον δεύτερο ήχο της εκκλησιαστικής μουσικής. Thank you.
Και από τη μανούλα σου
Κάνε λωρίζα για λαβρένα σε όλα.
Αν ήταν τόσο ωραία, να ευχαριστήσουμε πολύ το ζεύγος Κατσιάνη που διάλεξε αυτά τα κομμάτια να τα δέσει μεταξύ τους για να μας παρουσιάσουν αυτή την ωραία σουίτα. Γιατί εδώ πραγματικά πρόκειται περί μουσικοθεραπείας. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τη λέξη, αλλά η μουσικοθεραπεία θεραπεύει πάσαν νόσων και πάσαν. Διότι το θέμα είναι ότι η μουσική για μας τους Έλληνες, η μουσική μας είναι φάρμακο αθανασίας μετά την Εκκλησία και τη Θεία Κοινωνία, δηλαδή και την εξομολόγηση, πάμε στη μουσική. Και η ψαλτική και αυτή η μουσική είναι συστατικά που μας φέρνουν στον εαυτό μας. Και επειδή μας άρεσε τόσο πολύ, θα ακούσουμε άλλη μία σουίτα, άλλη μία συνέχεια, δηλαδή αλληλουχία τέτοιων κομματιών, σε ήχο σε μακάμ, πώς λένε οι Αραβοπέρσες, νιγκρίζ, που λένε εμείς εδώ στην Ελλάδα ότι είναι μάλλον πλάγιος τέταρτος χρωματικός ήχος. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ τα έχουμε πάλι ένα τραγούδι το οποίο έχει νόημα. Είναι το Σιλβριανό Συρντό που θα ακούσουμε, όχι στην αρχή, αμέσως μετά, το οποίο θα μας τραγουδήσει η Μαρία Θεοφανίδου και το οποίο κατάγεται από την Ανατολική Θράκη, η οποία είναι ελληνικότατο μέρος και είναι μάλιστα η Σιλίβρια, η πατρίδα του Αγίου Νεκταρίου, πενταπόλεως εν εγίνη του Θαυματουργού. Δηλαδή, οι γονείς του Αγίου Νεκταρίου, θα μπορούσαμε να πούμε στο γάμο τους, χορέψαν αυτό το συρτό. Διότι αυτά τα κομμάτια τα χόρευαν μερακλείδες μεν, αλλά εξομολογημένοι, κοινωνημένοι, εκκλησιασμένοι Έλληνες της καθημάς Ανατολής. Πάμε λοιπόν.
λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα. Αχ, πώς μου έχεις πάρει το μυαλό. Thank you.
ακούσαμε όλα. Ακούσαμε εννιάσιμο αργό, εννιάσιμο σύντομο, καρσιλαμά αργό, ζεμπέκικο αργό, καρσιλαμά σύντομο, χασάπικο αργό, χασάπικο σύντομο. Και στο τέλος ακούσαμε και τη ντόενα αυτή που λέμε, τη λόγκα, όπως τη λένε στην πόλη, στη μουσική της πόλης, που συνεπέρνει. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Το θέμα μας σήμερα ήταν «Θάλατα, θάλατα», με την θαλασσινή ζυγιά του Κωνσταντίνου Κίκελη, ο ίδιος στο βιολί, ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο, η Βασιλική και η Αγγελική Κίκελη στο τραγούδι. Σε συνεργασία με εξαιρετικούς σολίστες, τον Στέλιο Κατσιάνη στο λαούτο και στον ταμπουράκι, τη Μαρία Θεοφανίδου στην λάφτα και στο τραγούδι, παρουσίασαν για μας μουσικά κομμάτια από την λόγια και λαϊκή παράδοση των ελληνικών θαλασσών, από την πόλη μέχρι και την Κύπρο. Συμμετέχει η χορευτική ομάδα από τον πολιτιστικό όμιλο Δοδόνη και στην παρουσίαση ήταν ο ίδιος ο Παναγιώτης Κίκυλης. Να ευχηθώ για μια ακόμη φορά, Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, και να ευχαριστήσω τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Γεωργακόπουλο, του Διευθυντή της Ενορίας, που μας δίνει την ευκαιρία αυτή, μέσα από τις δουλειές του Ενορία εν δράση, να παρακολουθούμε κι εμείς τις πανέμορφες αυτές δουλειές. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχομένη Τρίτη. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ. Gita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours Revive have made an offer to Gita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Gita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Gita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Gita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.